Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, ακόμη ένα ναυάγιο σημειώθηκε νότια της Κρήτης. Για άλλη μια φορά, ένα σαπιοκάραβο με 70 πρόσφυγες που ταξίδευαν από την Τουρκία προς Ιταλία εξέπεμψε σήμα κινδύνου επειδή έβαλε νερά. Το αρχηγείο του λιμενικού σώματος, με εγκληματική καθυστέρηση, ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου και ενώ η ενημέρωση έφτασε στο αρχηγείο του λιμενικού το Σάββατο, η κινητοποίησή τους πραγματοποιήθηκε αργά το μεσημέρι της άλλης μέρας. Σύμφωνα με ανώνυμες καταγγελίες των επιβενώντων, το σκάφος του λιμενικού, φτάνοντας στο σημείο, χτύπησε αρκετές φορές την ήδη μισοβυθισμένη βάρκα με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πανικοβληθούν και να προκύψουν ακροτηριασμοί 2 ατόμων και ένας θάνατος. Ένα από τα χτυπήματα κατάφερε να βρεθούν 10 άνθρωποι στο νερό, ανάμεσά τους ο νεκρός και τραυματίες. Οι 4 κατάφεραν να ξανανεύουν στη βάρκα. Οι άλλοι 6 έμειναν περίπου μία ώρα μέσα στο νερό, ενώ το λιμενικό είχε αρχίσει να μεταφέρει στο σκάφος του τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στη βάρκα, αδιαφορώντας για όσους ήταν στη θάλασσα. Τους ανθρώπους που πάλευαν με το νερό, τους βοήθησε διερχόμενο πλοίο, δίνοντάς τους τις πρώτες βοήθειες για να μεταφερθούν κι αυτοί στη συνέχεια στο σκάφος του λιμενικού. Το Σάββατο, 27 Νοέμβρη, χωρίς να ειδοποιήσουν αλληλέγγυους και θελοντές, ξαφνικά η αστυνομία μετέφερε τους ανθρώπους στο λιμάνι της Σούδας και από εκεί στην Αμυγδαλέζα. Μετά από παρεμβάσεις αλληλέγγυων συλλογικοτήτων και οργανώσεων, τα ασυνόδευτα παιδιά περιμένουν να μάθουν σε ποια δομή οι ξενών ανηλίκων θα μεταφερθούν και έτσι γλίτωσαν μια παρατεταμένη κράτηση. Από την πρώτη στιγμή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλάνε για άμεση επιχείρηση διάσωσης από το λιμενικό, ενώ στην πραγματικότητα φτάσανε 24 ώρες μετά. Επίσης, αναφέρουν πως απλά βρέθηκε ένας νεκρός, αποσιωπώντας τα χτυπήματα στη βάρκα από το λιμενικό σκάφος. Συνεχίζοντας τα ψέματα, γράφουν. Στην Παλαιόχωρα, οι αρχές ήδη κάνουν προετοιμασίες με όλα τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ τα άτομα που επέβαιναν στο καράβι προβλέπεται να μπουν σε καραντίνα. Στην πραγματικότητα, η μόνη προετοιμασία των αρχών είναι ο συντονισμός των εθελοντών και των προσφορών που κανένα κόστος δεν έχουν για τον εκάστοτε Δήμο που αναλαμβάνει τη φιλοξενία. Και η αλήθεια είναι πως αυτή τη φορά οι αλληλέγγυοι, οι φορείς και οι σύλλογοι που ανέλαβαν ουσιαστικά τη διαμονή και τη σύντηση των ανθρώπων αυτών επέδειξαν συγκινητική προσφορά. Ήταν αυτοί και αυτές που ανέλαβαν ουσιαστικά την υποδοχή των ανθρώπων, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα πως ο χώρος φιλοξενίας δεν προβλέπεται ούτε για προσωρινή διαμονή. Όσο για τα πρωτόκολλα τα οποία τηρήθηκαν, σίγουρα δεν είναι εκείνα που αφορούν στα διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των προσφύγων. Ενώ το δικαίωμα στο άσυλο είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και υπάρχει υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν το δικαίωμα αυτό, ακόμα κι αν εισέρχεται κάποιος παράτυπα, για άλλη μια φορά, οι πρόσφυγες που βρέθηκαν στην Κουντούρα δεν ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους. Δεν τους μετέφρασε ποτέ κανείς τα τυπικά διοικητικά έγγραφα που τους επιδόθηκαν και η αστυνομία δήλωσε όχι στην επιλογή της βούλησης ασύλου. Τη στιγμή που όλοι επιθυμούν να ετηθούν άσυλο. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή της κράτησής τους, τους αφαιρέθηκαν τα κινητά. Και κάπως έτσι, η θανατοπολιτική είναι πια ρουτίνα. Εφαρμόζονται τα λόγια του ακροδεξιού Υπουργού της Πονεμένης Δημόσιας Υγείας, που έλεγε πως η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Αναφορές από 27 οργανώσεις δικαιωμάτων τεκμηριώνουν πως 34.000 αιτούντες άσυλο βρίσκονται για 2 μήνες χωρίς κάλυψη των αναγκών τροφής που προβλέπεται, ενώ βρέφη και παιδιά μένουν νηστικά με ευθύνη της ρατσιστικής κυβέρνησης και παρά τις μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των προσφύγων. Ο Δήμος Χανίων φέτος προμηθεύτηκε από το Παρίσι το χριστουγεννιάτικο δέντρο που κόστισε το σκανδαλώδες για τη συγκυρία ποσό των 30.000 ευρώ. Ένα δέντρο κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μία ανθρώπινη ζωή, τίποτα. Ένα δέντρο ταξιδεύει με ασφάλεια, ενώ ένας πρόσφυγας κινδυνεύει σε κάθε βήμα. Κράτηση για όσους διέπραξαν το έγκλημα της ανθρώπινης μετακίνησης και μία τελετή υποδοχής για ένα δέντρο. Καλούμε κάθε άτομο, σύλλογο, φορέα και συλλογικότητα που στοιχειωδώς αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ανθρωπιά να καταγγείλει το περιστατικό που συνέβη στη θάλασσα τόσο κοντά μας και να απαιτήσει πολιτικές για τον άνθρωπο και όχι για τη βιτρίνα. Καλούμε το Δικηγορικό Σύλλογο της πόλης να ανασυγκροτήσει άμεσα την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και να δηλώσει παρόν στην επόμενη καραβιά. Απαιτούμε ανοιχτούς χώρους υποστήριξης και υποδοχής των προσφύγων εντός του κοινωνικού ιστού με τη νομική, υγειονομική και κοινωνική μέρημνα που έχουν κατακτήσει με αίμα τα εργατικά, κοινωνικά και αντιφασιστικά κινήματα. Να υπερασπιστούμε τη διάσωση, να σταματήσουμε τις δολοφονίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής. Να τσακίσουμε τους φασίστες και τα καθάρματα με τις γραβάτες και τις στολές. Χανιά ενάντια στην εποχή των δολοφόνων. Κατάληψη ροζανέρα και κοινωνικό στέκι μεταναστών Χανίων.